Ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε παιχνίδι τακτικής, γιατί είδαμε και τους δύο προπονητές να βάζουν τη σφραγίδα τους και να καταστρέφουν σε πολλά σημεία το ρυθμό του παιχνιδιού, αλλά που το φινάλε του δείχνει ότι μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής, ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι έχεις πάρει αποτέλεσμα. Μία φάση στο τέλος με στημένη μπάλα και ένα 0 που είναι πολύ καλό αποτέλεσμα για τη Μαρσέγ ενώπιση της ρεβάνς. Φυσικά και δείχνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το πόσο σημαντικά είναι τα στημένα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Όντως δεν ήταν καλό παιχνίδι. Παιχνίδι τακτικής και οι δύο ομάδες προσπαθήσαν πρώτα να έχουν καλυμμένα τα νότα τους και μετά να δουν τι μπορούν να κάνουν μπροστά και με λίγες φάσεις. Αλλά όπως είδαμε στο τέλος, από ένα στημένο, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος στα 95 λεπτά, όσα είναι τέλος πάντων και οι καθυστερήσεις, σε αυτό το επίπεδο κυρίως τιμωρήσε και αυτό πιστεύω ήταν παράδειγμα σήμερα. Από το σημερινό παιχνίδι, όχι, δεν νομίζω να πει. Η Μαρσέγ διαχειρίστηκε πολύ καλά και έκλεισε ό,τι ατού είχε η Ίντερ σε αυτό το παιχνίδι, επιθετικά. Και βάλανε τον γκολ στο τέλος και τους δίνει προβάδισμα. Απλά η Ίντερ είναι παίχτες μεγάλης αξίας, μεγάλης ποιότητας και μπορούν από το ένα παιχνίδι στο άλλο ξαφνικά να μεταμορφωθούν, κάποιος να κάνει μια ατομική προσπάθεια και να ξαναφέρει να ξαναφέρει στα ίσα τα πράγματα στο επόμενο παιχνίδι. Απλά η πορεία που κάνει αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, στο καμπιονάτο, λογικά έχει περάσει την ομάδα και στο Champions League και αυτό φάνηκε πιστεύω και σήμερα. Θα είναι έκπληξη πάντως αν στο επόμενο μάτς επιτευχθούν πολλά γκολ. Με αυτές τις άμυνες, με αυτές τις τακτικές, με αυτά τα συστήματα, αυτά που είδαμε σήμερα. Είναι έκπληξη. Για μένα... Άσχετα αν μπορεί να βάλει η Ίντερ. Δεν είναι η Μαρσέγ. Να έρθει το ματς έτσι και να πετύχει 3-4 γκολ. Δεν είναι απαραίτητο γιατί εκεί αλλάζουν οι στόχοι. Προφανώς για να προκριθεί η Ίντερ θα πρέπει να βάλει γκολ. Αν το κάνει με έναν τρόπο που μπορεί να το εκμεταλλευτεί η Μαρσέγ, μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν από πριν δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα είναι. Όχι, για ποδόσφαιρο μιλάμε. Έτσι ακριβώς. Θα δούμε γιατί, όπως λέει και ο Δημήτρης, ότι μπορεί από τις εμπνεύσεις κάποιον, που για παράδειγμα δεν είδαμε για σήμερα, δηλαδή όχι. Του Μιλίτο, για παράδειγμα, μπορεί να κρυθεί ένα μάτς. Μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Θα το δούμε. Και στο επόμενο παιχνίδι πιστεύω είναι και σημαντικό πόσο γρήγορα θα ανοίξει το σκορ. Αν έχουμε γρήγορο πρώτο γκολ, μπορεί να πάμε και σε μεγαλύτερο σκορ. Γιατί αλλάζουν και τα δεδομένα του παιχνιδιού και αλλάζει και γενικά όλη η φιλοσοφία και των δύο ομάδων από κάποιο σημείο και μετά. 14η Μαρσέγ με περίπου 150 εκατομμύρια. Τα βγάζουμε αυτά στην άκρη. Φαβορεί μπορεί να χρησιμοποιεί μια ομάδα σήμερα. Άσχετα τι λέει ο Ντεσάνι, τι λέει ο Ρανιέρι. Θα έλεγα όχι. Καταρχήν δεν μπορεί σε αυτή τη φάση του Champions League, όσο μεγάλα να είναι τα ονόματα και όσο μικρά να είναι τα ονόματα, για να φτάσουν εδώ που φτάσαν αυτές οι ομάδες, πρέπει να είναι και οι δύο. Στο άλλο μάτς υπάρχει. Ξεκάθαρο φαβορί. Βασιλεία Μπάγκερν. Δεν λέμε ότι η Μπάγκερν θα νικήσει οπωσδήποτε, αλλά υπάρχει φαβορί. Ναι, καλά. Σε αυτό. Ναι, σωστά. Σε αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Δεδομένου βέβαια ότι και τις πορείες που κάνει κάθε ομάδα αυτή τη στιγμή και στο πρωτάθλημά της. Αν η Ίντερ ήταν η Ίντερ των δύο τελευταίων ετών, ναι. Θα λέγαμε ότι και ήταν φορμαρισμένη, θα λέγαμε ότι έχει το προβάδισμα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Και πιστεύω ότι. Δεν είναι ξεκάθαρο φαβορί. Βέβαια, αν έβλεπες απλά τις εντεκάδες, θα έλεγες ότι η Ίντερ, λόγω της εμπειρίας που υπάρχει και της ποιότητας των παιχτών, ότι μπορεί να είναι το φαβορί. Αλλά και πάλι είναι δύσκολη έδρα. Είναι, από ό,τι είδαμε, είναι κατάμεστο και το γήπεδο και θα είναι δύσκολο. Αλλά και να απαντήσω στην ερώτηση για το αν η χώρα μας έχει προοπτική στο επόμενο γύρο, πιστεύω ότι, επειδή τα ξέρω και τα πράγματα λίγο από μέσα, ότι είμαστε ομάδα που έχουμε ταυτότητα πλέον. Οργανωμένη πολύ καλά και με αρκετό ταλέντο και νομίζω ότι από τον όμιλο που είμαστε είναι σχετικά εντάξει, μπορείς να είναι πολύ χειρότερος και έχουμε κάθε ελπίδα να πάμε καλά. Και μας σέβονται πλέον. Αυτό. Δεν τυχαίο όταν προκρίνεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου σε μια διοργάνωση πρώτη στον προκριματικό όμιλο, την άλλη δεύτερη στα μπαράζ, την άλλη πάλι πρώτη στον προκριματικό. Δεν είναι τυχαίο. Όχι, φυσικά. Φυσικά δεν είναι τυχαίο. Αυτό βέβαια μπορεί καμιά φορά να ενεργήσει και αρνητικά, γιατί στο 2004 δεν μας υπολόγιζε κανένας. Ναι, είναι γεγονός. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις στην ομάδα σου έχουν επηρεάσει. Δεν είσαι μόνο εσύ, είστε αρκετοί που είστε και στην εθνική ομάδα, στην ΑΕΚ. Ναι, είναι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην ομάδα μου είναι σαν μια μικρογραφία τι γίνεται σε ολόκληρη τη χώρα, σε λίγο μεγαλύτερο βαθμό.
δεν μπορεί να μην σε επηρεάζουν. Κατά κάποιο τρόπο επηρεάζει. Απλά δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Από τη θέση που είμαστε εμείς, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και εκεί είναι που προσπαθείς να βάλεις όλο τον επαγγελματισμό, να συγκεντρωθείς και να αποσυρθείς σε αυτά που μπορείς να κάνεις εσύ μέσα στο γήπεδο και να ευελπιστείς ότι τα υπόλοιπα θα λυθούν από άλλους που είναι αρμόδιοι για αυτό το θέμα.